οι εκλογές μέσα από τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου. Τα πρωτοσέλιδα σε εκλογικές αναμετρήσεις μιλάνε σε δύο διαφορετικά κοινά. Πρώτον, στους οπαδούς, δηλαδή στους ψηφοφόρους του κόμματος, και το δεύτερο είναι σε ένα κοινό που σκέφτεται περισσότερο. Και εκεί γίνεται η ιδεολογική μάχη. Οι εφημερίδες είναι παραταξιακές. Στηρίζουν την παράταξη. Μετεξελίσσονται και σε κομματικές και καμιά φορά και σε οπαδικές. Δηλαδή, ειδικά στα πρωτοσέλιδα της δεκαετίας του 80, είναι μπλε και πράσινα και κόκκινα. Κάθε και την Κυριακή δίνουν γραμμή και τη Δευτέρα είναι η δύσκολη μέρα για τον ηττημένο. Πώς θα παρουσιάσει τον αποτέλεσμα. Εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είμαστε μετά από τη Χούντα και είναι οι πρώτες εκλογές, κανονικές δηλαδή, που δεν ψηφίζουν τα δέντρα, και είναι βεβαίως η τεράστια εκλογική νίκη του Καραμαλή με 56%, τον οποίο τον παρουσιάζει Καθημερινή ως απελευθερωτή πρωθυπουργό. Επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα? Όχι τόσο πολύ, και ειδικότερα τώρα όχι, γιατί τώρα έχει πάρει φαλάκι το ίντερνετ. Όσο και δεν θέλουν να το πιστέψουν ορισμένοι, το ίντερνετ σε αυτές τις εκλογές έχει σαρώσει. Παραπλανώ την κοινή γνώμη. Έχουν μια αγωνία να περιγράψουν αυτό που συμβαίνει και να ορίσουν την εποχή. Είναι πολύ δύσκολο. Βεβαίως έχουν κάνει κολοτούμπες. Τις πρώτες κολοτούμπες κάνουν οι εφημερίδες. Δηλαδή από το πέφτει ο Φάβλος στο θρίαμβο του Ανδρέα, έχουμε μια εφημερίδα που απλώς αλλάζει θέση και στάση. Ένα από τα πρωτοσέλιδα που είναι πάρα πολύ ισχυρά είναι αυτό εδώ. Γιατί έρχεται από πόλωση. Είναι, έχει προηγηθεί το 89 με τη συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Νέο Συνασπισμό. Μετά τη συγκυβέρνηση των Τριών είναι τα 3 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου έχουμε το pre-game του Μνημονίου, και έχουμε τις εκλογές του 93, όπου το Πασό κάνει τη μεγάλη επιστροφή κατά της Πανδρέας. Πώς φαντάζεστε το πρωτοσέλιδο της 7ης Μαΐου 2012? Τα νέα μέτρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.